Βασικό ερώτημα. Υπήρξε μια βελτίωση, έχουμε μια καλύτερη κυβέρνηση από ό,τι ήταν πριν. Νομίζω ότι ακόμη και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ομολογούν ότι έχουμε μια καλύτερη κυβέρνηση. Με πολλά ίδια πρόσωπα, με άλλα πολιτικά χαρακτηριστικά, αλλά μια καλύτερη κυβέρνηση. Γιατί ουδής μπορεί να μην αναγνωρίσει ότι ο κ. Παπαδήμος στις θέσεις που ανέλαβε είχε τουλάχιστον την αποδοχή αυτού που λέμε εσωτερικό αλλά και διεθνές πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο. Άρα είναι ένας άνθρωπος που αν μη τι άλλο από τις θέσεις τις οποίες έχει θητεύσει έχει πολύ καλύτερη γνώση του συστήματος από μέσα από ό,τι είχαν οι προκάτοχοί του, οι δύο τουλάχιστον προκάτοχοί του που ήταν και ανεπάγγελτοι άλλωστε. Το ζητούμενο είναι ο κύριος Παπαδήμος αυτές τις γνώσεις που έχει εκ των πραγμάτων να τις χρησιμοποιήσει υποφελία, να έχει τουλάχιστον τη δυνατότητα να τις χρησιμοποιήσει υποφελία της πατρίδος. Αυτό νομίζω ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο να το κάνει σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα. Επειδή όμως η ουσιαστική συζήτηση ουδέποτε έγινε για το ποια πρέπει να είναι η ουσιαστική οικονομική πολιτική στην Ελλάδα, υιοθετήθηκε και ανέφερε μάλιστα πάρα πολλές φορές ο κύριος Πρωθυπουργός στην ομιλία του, στην ανάγνωση μάλλον των προγραμματικών δηλώσεων, αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές στην ανάγκη παραμονής της χώρας στο ευρώ. Είναι βέβαιο ότι δεν θα συμφωνήσουν πάρα πολλοί από τους συμπολίτες μας, δεν θα συμφωνούσαν τότε που μπήκε η Ελλάδα στο ευρώ, για το αν γνωρίζαν το τι θα συμβεί, τι θα συνέβαινε σήμερα. Δεν το γνωρίζανε, το πιστέψανε. Τώρα είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση και είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτό το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα. Το ζητούμενο όμως είναι, και αυτό το λέω γιατί πάρα πολλές φορές ακούστηκε η συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη, το ευρώ, όλα αυτά. Το ζητούμενο σε μια πραγματική παραγωγική οικονομία δεν είναι το νόμισμα. Το νόμισμα, εντάξει, ίσως δίνει ορισμένα πλεονεκτήματα και ορισμένα μειονεκτήματα. Μια ουσιαστική παραγωγική οικονομία, είτε ευρώ έχει, είτε δραχμή έχει, είτε χρυσό έχει, θα δουλεύει. Και μια προβληματική οικονομία, οποιοδήποτε από αυτά τα νομίσματα και αν έχει, θα δημιουργηθεί τα προβλήματα. Υιοθέτησε η Ελλάδα ένα σκληρό νόμισμα, το ευρώ, και αυτό το αποτέλεσμα το οποίο έχουμε είναι σήμερα, αντί να συζητάμε για σύγκληση, να συζητάμε για τον αποπληθωρισμό. Δηλαδή, τη συνδυασμένη μείωση μισθών και τιμών, που είμαι βέβαιος ότι στο θέμα των μισθών θα επιτευχθεί. Στο θέμα των τιμών είναι ζητούμενο και μάλλον, κατά τη γνώμη μου, δεν θα επιτευχθεί. Και πώς να έχουμε μια σωστά λειτουργούσα εθνική παραγωγική οικονομία, όταν μια αλλοδαπή αλυσίδα σούπερ μάρκετ, η οποία έρχεται εδώ πέρα για να κερδοσκοπήσει, αντιμετωπίζεται φορολογικά με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζεται μια ελληνική επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας ή λιγότερο υψηλής τεχνολογίας που αγωνίζεται στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθε, χωρίς να έχει όμως το τραπεζικό σύστημα και τα κράτη από πίσω που υποστηρίζουν τους ανταγωνιστές της. Ερχόμαστε εδώ και περιμένουμε να λειτουργήσουν με τους ίδιους όρους. Αντιμετωπίζονται τα πάντα λογιστικά. Δεν είναι λογιστικό το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Δεν είναι τραπεζικό το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Είναι παραγωγικό. Όταν έχουμε τεράστιο παραγωγικό έλλειμμα και οτιδήποτε καταστρέφουμε συνειδητά, όπως κατέστρεψαν στην ουσία από την εποχή του εξυγχρονισμού, του δυσόνιμου αυτού εξυγχρονισμού από την εποχή του κυρίου Σιμίτη, έχουμε την καταστροφή, συστηματική καταστροφή παραγωγικών τομέων. Των όποιων ελαχίστων παραγωγικών τομέων. Των παραγωγικών τομέων που υπήρχαν τότε και σήμερα δεν υπάρχουν και χρειάζεται για τα ίδια πράγματα σήμερα να κάνουμε εισαγωγές και να βρίσκουμε δανεικά. Από πού άραγε θα βρούμε αυτά τα δανεικά? Και αρκούν απλώς και μόνο επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός. Αναφέρθηκε στο ότι πρέπει να μπορούν οι νέοι να ζήσουν στον τόπο τους. Αυτό πραγματικά θα έπρεπε να είναι η σημαία της κυβερνήσεως και αυτό που θα έπρεπε να είναι η πρώτη προτεραιότητά της. Αρκεί μάλλον μόνο η υιοθέτηση νεοφιλελευθέρων δογμάτων για να έχουμε αυτομάτως αυτή την ανάπτυξη η οποία θα κρατήσει τους Έλληνες, τους νέους στην πατρίδα τους? Και εάν οι μισθοί φτάσουν μέσω του διαρκούς αποπληθωρισμού στα 200, στα 150 ευρώ ή όποια άλλη τιμή καταλήξουν, ενώ αντίστοιχοι μισθοί θα είναι δεκαπλάσιοι σε άλλες χώρες, αρκεί αυτό για να μείνουν οι Έλληνες στη χώρα τους? Το πρόβλημα είναι ότι εδώ χρειάζεται μια εθνική προσπάθεια τεράστια,
η οποία θα πρέπει να είναι κάτι αντίστοιχο τηρουμένων των αναλογιών με το 1821. Εκεί όλο το έθνος πραγματικά στη μεγάλη του πλειοψηφία και οι πλούσιοι και οι φτωχοί, πολύ πλούσιοι εκείνης της εποχής, όπως ο Εμμανουήλ Παπάς που έλκει την καταγωγή από τον ομό Σερών που κατάγομαι κι εγώ, έδωσε την περιουσία του, έδωσε τη ζωή του, ενώ η σημερινή έδωσε τα παιδιά του, τα παιδιά του στον αγώνα, ενώ οι σημερινοί πλούσιοι βλέπουμε ότι αν βρούνε 0,1% οπουδήποτε στον κόσμο επιτόκιο παραπάνω, θα τρέξουν εκεί. Δεν γίνεται να θυμόμαστε το έθνος μόνο à la carte σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και κλείνοντας, θέλω να πω, επειδή το θέμα τα εθνικά δεν είναι η προτεραιότητα αυτής της κυβερνήσεως και επειδή ο Πρωθυπουργός είναι ένα πολιτικό είναι μη πολιτικό πρόσωπο, μπορεί ορισμένοι και ιδίως τα δύο κόμματα εκτός από μας που στηρίζουν την κυβέρνηση να μπουν στον πειρασμό να τον βάλουν να υπογράψει πράγματα τα οποία θέλουν να τα βρουν μετά ως δεδομένα. Δηλώνω ξεκάθαρα στο και λέω στον κύριο Πρωθυπουργό να το ακούσει, να μην διανοηθεί, να διαπράξει δια της υπογραφής του οποιαδήποτε προδοσία, διότι πολιτικό κόστος μπορεί να μην υπάρχει, υπάρχει όμως και το γουδί. Ευχαριστώ.